Ανήπω τη τραγωδία στον Ευαγγελισμό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Ξεκληρέστηκε η οικογένεια του ιερέα του χωριού από τον φωνικό ιό. Μετά τον ιερέα και τη γυναίκα του, έχασε τη ζωή του και ο γιος της οικογένειας, 47 ετών, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν από τις 13 Φεβρουαρίου στη ΜΕΦ του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Βεβαιώνεται με τον χειρότερο τρόπο στην Κρήτη αυτές τις μέρες το γεγονός ότι αυτός ο ιός έχει ψηλή μεταδοτικότητα και είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί να μας στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του 47χρονου. Ο ασθενής είχε υποκείμενα νοσήματα, ήταν σε βαριά κατάσταση διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Τραγικό πρόσωπο, η κόρη της οικογένειας, η οποία αν και νόσησε και εκείνη από κορονοϊό, κατάφερε να αναρρώσει, με την ίδια να καλείται τώρα να αποχαιρετήσει και τον αδελφό της. Να σημειωθεί ότι ο πρώτος θάνατος από κορονοϊό στην οικογένεια ήταν αυτός της κουνιάδας του ιερέα, ενώ το χωριό μετρά 5 θανάτους. Οικογενειακά πάντα πράγματα. Έπιασε ένα από την οικογένεια, δεν αγγίσουν όλοι. Πάμε καλά καθόλου και αγίοι δεν ξέρει κανείς. Τα αποτελέσματα δεν ξέρουμε. Άνθρωπος δεν μείνει. Άνθρωποι, γιατί δεν πειθαρχούμε κιόλας. Είναι τραγωδία μεγάλη. Το δράμα είναι η κοπέλα. Την ίδια ώρα η Λένα Μπορμπουδάκη περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στις ΜΕΦ του νησιού, κατάσταση η οποία όπως επισημαίνει μπορεί να γίνει ασφιχτική ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να έχουμε μία αύξηση των θετικών κρουσμάτων και μία αύξηση των νοσηλιών, ωστόσο δεν έχουμε μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων στις μονάδες, όμως αυτό μπορεί να αλλάξει σε μερικές ώρες, διότι αν έχουμε επιπλοκές τους ήδη νοσηλευόμενους ή νέα περιστατικά, μπορούμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μιλάμε για επιβάρυνση και για ασφιχτικές καταστάσεις και στις μονάδες στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να αποφύγουμε. Στο Βενιζέλιο η κατάσταση είναι ανησυχητική, όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Χοντροζουμάκης. Είμαστε σχεδόν οριακοί. Εάν η εβδομάδα αυτή συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, εκεί που έχουμε 3 COVID, θα αναγκαστούμε πραγματικά να ανοίξουμε και άλλη COVID. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα και πόσο οριακά είμαστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 50 άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο με COVID, και στη μονάδα και στις κλινικές COVID. Τώρα δεν υπάρχει άδειο κρεβάτι. Υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην Αττική. Είναι σημαντικό για μας στην Κρήτη να κρατήσουμε αυτήν τη σταθερότητα που παρουσιάζεται το τελευταίο 48ωρο σε σχέση με τον αριθμό των θετικών περιστατικών και των νοσηλευωμένων. Εάν τα καταφέρουμε αυτή την εβδομάδα και έχουμε μια σταθερότητα και εφαρμόσουμε τα μέτρα, οι αμέσως επόμενες εβδομάδες θα οδηγήσουν σε μείωση των περιστατικών. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Παράλληλα, η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ δηλώνει ότι άμεσα θα ανοίξουν νέες κλίνες ΜΕΘ με παράλληλη ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού τόσο στα νοσοκομεία όσο και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχουν αυξηθεί τα κρεβάτια ΜΕΘ. Περιμένουμε τέλος του μήνα που θα παραδοθούν και 25 νέες κλίνες από την δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου.